Καλημέρα, Chris. Καλημέρα, πέρασε. Είσαι έτοιμος για τις ερωτήσεις του Young and Curious? Καθόλου. Πού είναι οι υπόλοιποι? Από εδώ. Έλενα. Γεια, Διάννη. Με τι ασχολείσαι αυτές τις μέρες? Αυτές τις μέρες κυρίως βγαίνω με τους φίλους μου, παίζω σκάκι και κάνουμε και το καινούριο μας κομμάτι που θα βγει σε ένα μήνα, το single μας, περιμένετε το. Και τώρα που είπες για κομμάτι, ποιο είναι το αγαπημένο σε αυτή την περίοδο? Σήμερα μου κόλλησε ένα κομμάτι, λέγεται... Πώς λέγεται, Courage to Change, τη Sia. Courage to Change, ναι, νομίζω ναι. Αν έπρεπε να περιγράψει το Θωμά με μία μόνο λέξη, ποια θα ήταν αυτή? Ο Θωμάς, μία λέξη. Μην πναράς. Επειδή μία εικόνα ίσως έχει μες λέξεις, περάστε. Το δωμάτιό του. Πάμε του μάτε. Ξύγνα ρε! Καλημέρα, Θωμά. Καλημέρα. Περιέγραψε όλο τον Chris με τρεις μόνο λέξεις. Ο Chris είναι σπουδαίος, υπέροχος και καλός. Πες μου το πιο αγρινιώτικο πράγμα πάνω σου. Πάνω μου είναι όλα αγρινιώτικα. Άρα να φανταστώ δεν υπάρχει τίποτα λιγότερο αγρινιώτικο. Όχι, τίποτα απολύτως. Τέλειο. Έλενα, θέλω να μου πεις, έχεις μια μέρα ρεπό. Πώς την περνάς? Δεν δουλεύω γενικά, οπότε κάθε μέρα ρεπό είναι. Η μαμά μου με στηρίζει οικονομικά. Θέλω να της πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί τη βλέπει αυτή τη συνέντευξη. Μαμά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου ορκίζομαι ότι θα τελειώσω τη σχολή μου. Και θέλω τώρα να μου πεις τον αγαπημένο σου στίχο από ένα τραγούδι. Ναι, φυσικά. Μάλιστα, τον έχω σε σκονάκι. Γιατί δεν τα πάω καλά με στίχους. Οπότε. Παίρνω mood. World, I want to leave you better. I want my life to matter. I am afraid I have no purpose here. Επικό. Chris, θέλω να μου πεις ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που σκέφτηκες σήμερα το πρωί. Να καθαρίσω το σπίτι επειδή περιμένω κόσμο. Και ποιο είναι το πιο κεντρικό πράγμα που έχεις φορέσει? Μια ροζγούνα σε ένα βίντεο κλιπ που δεν γυρίστηκε ποτέ. Έλενα, ποιο είναι το πιο βαρετό πάρτι που έχεις πάει? Δεν έχω πάει ποτέ σε βαρετό πάρτι και ο λόγος είναι ότι ήμουν εκεί. Δεν μπορεί να πάρει να είναι βαρετό όταν είμαι εκεί. Και ποια είναι η πιο ντροπιαστική στιγμή? Πριν 3 χρόνια, όταν βαριόμουν τόσο πολύ να σηκωθώ το κρεβάτι όλη μέρα, και παρόλο που κατουριόμουν, και κοιμήθηκα και είδα ένα όνειρο ότι πήγα τουαλέτα, να κατουράω, ξύπνησα και κατουρούσα. Φοβερό. Τέλεια. Θωμά, θέλω να μου πεις ποιος είναι ο πιο ενοχλητικός όταν ηχογραφείτε. Ο πιο ενοχλητικός είναι ο αδερφός μου, ο Chris. Και αν ο κόσμος ήταν τυφλός, πόσους ανθρώπους θα εντυπωσίαζες? Κανέναν. Όπως τώρα πάνω κάτω. Ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία κατά την παραγωγή των τραγουδιών? Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι η μίξη. Και θέλω να μου πεις ένα καλλιτέχνη που δεν θα ήθελες ποτέ να συνεργαστείς. Αυτός είναι ο Σωκράτης Μάλαμος. Ωραία. Chris, θέλω να μου πεις πώς είναι η ζωή ενός καλλιτέχνη χωρίς live. Ανούσια, αλλά απ' την άλλη έχεις χρόνο στο να κάτσεις να φτιάξεις δικά σου κομμάτια, οπότε οκ. Okay. Και ποιο είναι το πρώτο φεστιβάλ στο οποίο θα τρέξει μετά το COVID? Glastonbury, Αγγλία. Θέλεις? Αμέ. Thank you. Έλενα, ποιο είναι το όνειρο ζωή σου? Το όνειρο στη ζωή μου είναι να μην έχω μια βαρετή ζωή. Θέλω να κάνω κάτι σημαντικό, δεν ξέρω τι θα είναι αυτό, απλά θέλω να κάνω κάτι σημαντικό. Και δεν θέλω γενικά να έχω απλά μια φυσιολογική ζωή που ξέρεις, κάνω παιδιά, δουλεύω, σπίτι. Δεν το θέλω αυτό καθόλου. Και πού βλέπεις τον εαυτό σου σε 5 χρόνια από τώρα σε σχέση με τη μουσική πάντα? Πιο ψηλά, σίγουρα από ό,τι είμαι τώρα. Και όχι επειδή είμαι, ξέρω εγώ, τίποτα τέλεια και τέτοια. Απλά επειδή η μουσική είναι το μόνο πράγμα στη ζωή μου που δεν έχω σκεφτεί ούτε λίγο να το παρατήσω. Θωμά, αν δεν ασχολιώσουμε με τη μουσική, τι θα έκανες? Πιστεύω τίποτα. Ένα σχόλιο που έλαβες και σε ενθάρρυνε? Όταν βάλαμε στη μητέρα μου πρώτη φορά τα κομμάτια, μας είπε ότι δεν είχε ξανακούσει κάτι παρόμοιο. Chris, θέλω να μου πεις την πιο χαρούμενη στιγμή όταν φτιάχνετε το άλμπουμ. Όταν μας έρχονταν οι στίχοι στο μυαλό. Και από πού βγαίνει το όνομά σας? Δεν μπορούμε να σας πούμε. Ωραία, ώρα για μερικά διλήμματα. Έλενα, να κάνεις κάτι για μια φορά στη ζωή σου και μετά ποτέ ξανά, ή να κάνεις το ίδιο πράγμα κάθε μέρα? Μια φορά και ποτέ ξανά. Να παίρνεις μουσική για φίλους ή για μεγάλο κοινό? Για μεγάλο κοινό. Μαζονάκης ή μόνης? Μαζονάκης. Έλενα, σόφα ή for breakfast? Σόφα. Πας σε κάθε συναυλία ή δωρεάν ποτά? Δωρεάν ποτά. Γνώση ή φαντασία? Γνώση. GIF ή GIF? GIF. Θωμά, Βανδύ ή Βύση? Βανδύ. Και τέλος, Έλενα, μη ή μέλλοντι? Μη. Και μια ερώτηση από τον προηγούμενο μας καλλιτέχνη, το Καπέτ. Ποιον φοβάστε περισσότερο στα live? Φοβάμαι τον Θωμά, μη πέσει από το stage.
Και αν έπρεπε να κάνετε μία ερώτηση στον επόμενο μας καλλιτέχνη, ποια θα ήταν αυτή? Τι μουσική παίζει? Ας πούμε house. Αν θέλει να κάνει ένα remix από τα κομμάτια μας. Τέλεια, σας ευχαριστούμε πολύ.